Η τρίτη προκήρυξη λοιπόν του τοπικού προγράμματος Leader που ανακοινώθηκε τον προηγούμενο μήνα. Στη συνέχεια την Δευτέρα έχουμε στο Δήμο Κοζάνης, στην Κοιλάδα, στο πρώην Δημαρχείο της Κοιλάδας, στις 7 η ώρα. Στη συνέχεια την Τετάρτη στο Δημαρχείο Σερβίων και την ερχόμενη Δευτέρα, 6 του μήνα, στο Δημαρχείο της Χιάτιστας. Θέλουμε να ενημερώσουμε τον τοπικό πληθυσμό για την τρίτη προκήρυξη του προγράμματος Leader που είναι στον αέρα και έχει καταληκτική ημερομηνία 31 Οκτωβρίου του 2014. Μέχρι τότε λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα πρέπει να καταθέσουν τις προτάσεις τους για επενδυτικά σχέδια σε 5 δράσεις που έχουν προκηρυχθεί. Να τις πούμε λίγο πιο αναλυτικά. Είναι η μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων. Κάποιος λοιπόν επιχειρηματίας που ήθελε να κάνει μια δική του μεταποιητική μονάδα που θα αφορά τη μεταποίηση του γάλακτος, κάποιο τυροκομείο δηλαδή, τη μεταποίηση του κρέατος, παραγωγή κρέατος σκευασμάτων και τυποποίηση, τα οπωροκυπευτικά, τυποποίηση και συσκευασία οπωροκυπευτικών, όσπρια, την τυποποίηση των αυγών. Επίσης, οι άλλες δράσεις είναι οι βιοτεχνίες, βιοτεχνικές μονάδες μέχρι και 300.000 ευρώ σε διάφορους τομείς, ακόμη και κουφώματα, μεταποίηση του ξύλου, το γυαλί, το μάρμαρο. Επίσης, η δεύτερη μεταποίηση προϊόντων, αρτοσκευάσματα, παραγωγή ζυμαρικών, σάλτσες, γλυκά, κάποια αρτοποιία που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο πρόγραμμα είτε να ιδρυθούν είτε να εξυγχρονιστούν και τέλος χώροι εστίασης και αναψυχής, εστιατόρια, καφετέριες με 50% όλες οι δράσεις επιχορηγούνται με 50%. Στη μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων το μέγιστο ύψος επένδυσης είναι 500.000 και η επιχορήγηση 50%. Στις άλλες δράσεις τις μεταποιητικές είναι 300.000 χωρίς να υπάρχει κατώτερο πλαφόν με 50% η επιχορήγηση. Πρέπει να πούμε ότι τα έργα όλα αυτά θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τέλος του 2015. Είναι μια προκήρυξη 985.000 ευρώ δημόσια δαπάνη, συνολικά δηλαδή περίπου 2 εκατομμύρια. Εάν όμως οι προτάσεις είναι μεγαλύτερου ύψους, θα προσπαθήσουμε να έχουμε χρήματα και από το Υπουργείο ώστε να καλύψουμε το σύνολο των προτάσεων που θα κατατεθούν.